Πάμε λίγο στα δικά σου. Πάμε. Χρυσός Ολυμπιονίκης, τρεις παγκόσμιοι τίτλοι και έξι πανευρωπαϊκοί. Έχουμε και ένα χάλι για Ολυμπιακό και ένα σημαίνιο παγκόσμιο πρόσφατα. Okay. Καλά πάμε, καλά πάμε. Καλά πάμε, καλά πάμε. Επόμενη εξόρμηση, ποια είναι η αγωνιστική, είναι βαρύ. Έχω ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Ρίμινι στην Ιταλία τον Απρίλιο και θα κάνω και ένα World Cup πριν το ευρωπαϊκό στην Ντόχα. Μια καλή ευκαιρία να πετύχω, να το πω και έτσι, αν μου επιτρέπει, του δύο αθλητές από την Κίνα που θα τους έχω πιθανώσει στο Παρίσι. Οπότε ακριβώς θα ήθελα και να τους δω και να τους κερδίσω σε διοργάνωση πριν από τους Ολυμπιακούς. Καθαρά και να πάρουν μόνο το μήνυμα. Είναι στρατηγική συμμετοχή στην Ντόχα. Οπότε. Φυσικά ατυχώς, αλλά δεν γίνεται και αλλιώς, έχουν πάρει και πολλοί τραυματισμοί. Κώστα, αυτό είναι το πνεύμα. Το να πέφτει και να ξανασηκώνεσαι. Μόνο έτσι στον πρωταθλητισμό αλλά και στη ζωή μπορείς να καταφέρεις αυτά που ονειρεύεσαι και αυτά που βάζεις στόχο. Και εμένα το σημερινό αθλητή με κάνανε οι αποτυχίες που είχα στο παρελθόν. Βρίσκαμε με τον προπονητή μου ένα νέο λόγο που είχα χάσει. Ναι. Το διορθώναμε μέχρι που έφτασε σημείο να κάνω πολύ καλή εκτέλεση. Η προσγείωση πόσο μπορεί να επηρεάσει. Δυστυχώς, όσο και αν το έχουν προσπαθήσει πολλούς κριτές, υπάρχει ανθρώπινη κρίση. Η τελευταία εντύπωση είναι η προσγείωση. Πάντα θέλεις να μην κάνεις καθόλου βήμα, να καρφωθείς που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Τελευταία εντύπωση πολύ, πολύ καλή. Όλα παίζουν ρόλο όμως. Όμως το παγκόσμιο, τώρα που ήμουν με τον Λιου Γιάνγκ, τον αντίπαλο μου, τον Κινέζο, το λαθάκι που έκανα που δεν το κατάλαβε καν ο κόσμος ήταν πάνω στους κρίκους, γιατί προσγειώθηκα τέλεια. Εσύ και το κατάλαβες εκείνη την στιγμή? Ναι, ναι, το κατάλαβα εκείνη τη στιγμή επί τόπου και σκέφτηκα μέσα μου, τώρα πρέπει να κολλήσει την έξοδο. γιατί είναι ναι το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και δεν πρέπει να γίνει κι άλλο λάθος. Και ευτυχώς κόλλησε. Ακινητοποιήθηκες. Ναι, ναι, ναι. Επίσης, έχεις δημιουργήσει κάποια σχέση με το όνομά σου. Έχει εξελιχθεί τόσο πολύ το άθλημα σε κάθε όργανο που στην ουσία δεν σκέφτεσαι μια καινούργια άσκηση, παίρνεις μια προηγούμενη άσκηση και την εξελίσσεις. Οπότε πήραμε μια άσκηση που λεγόταν Πινέντα και την έχουμε κάνει σε μια άλλη τελική θέση που πήρε το όνομα Πετρούνιος. Αυτή ήταν από άλλα αθλητή, είχε το όνομα αυτό ή έτσι? Ναι, ναι, ο Πινέντα. Ο Πινέντα. Έτσι το λέγανε. Πολλά χρόνια πριν. Ναι, ναι, ναι. Αν κράτησε ναι. Για πολλά χρόνια δηλαδή αυτή η ταξίδι. Τώρα εύχομαι και δική σου να μην σπάσει ποτέ. Αμήν. Και τα ρεκόρ είναι για να σπάνε, θα μου πει. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτό είναι πραγματικό. Σίγουρα η ζωή σου είναι σε ένα γυμναστήριο και μοιρασμένη στα παιδιά, στην οικογένεια. Είσαι ένας πατέρας που ξέρω πολύ καλά πώς ασχολείσαι και σχολείο, να τα πας, να τα φέρεις τα λοιπά, και είναι αυτή η ομορφιά. Από ελεύθερο χρόνο, τι αρέσει να κάνεις? Μ' αρέσει πάρα πολύ να πάω για ένα ωραίο φαγητό, φίλους, να πιούμε ένα κρασί και να χαλαρώσουμε και να πούμε τα νέα μας. Είμαι πολύ απλός στο πώς θέλω να περνάω τον ελεύθερο μου χρόνο. Αν βγάλουμε το ότι ως επιτοπλίστων τον ελεύθερο μου χρόνο τον περνάω με τα παιδιά μου. Πώς θα φαντάζεις το μέλλον, μέχρι πού βλέπεις να πηγαίνεις? Σαφέστατα το τέλος θα έρθει κάποια μέρα. Δεν μπορεί να το αποφύγει κανείς αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει με τη Βασιλική δύο γυμναστήρια. Σίγουρα θέλουμε να το ανοίξουμε κι άλλο, δηλαδή να πάμε και στα δυτικά και στα βόρεια προάστια. Γιατί γίνεται πάρα πολύ όμορφη δουλειά στο Gymnastic Stars. Συγγνώμη, υπάρχει εμβολία. Συγγνώμη. Ξέρεις, και εμείς οι ίδιοι αναρωτιόμασταν, γιατί δεν είχαμε κατεβάσει παιδιά σε αγώνες μέχρι τώρα. Αλλά κατεβάσαμε παιδιά σε αγώνες με τους προπονητές μας, οι οποίοι είναι όλοι παλιοί μας συναθλητές. Δηλαδή όλη η εθνική ομάδα γυμνάζει τα παιδιά και φέραμε 40 μεταλλεία στον πρώτο αγώνα. Τα αγόρια κορίτσια σαρώσανε. Δεν ξέρω τι άλλο θα μου φέρει η επόμενη μέρα. Αυτό που μπορώ να σου πω όμως είναι ότι το αντιλαμβάνομαι απόλυτα ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει όλο αυτό και δεν είμαι πολύ μακριά από όλο αυτό. Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Απολαμβάνω πάρα πολύ το σήμερα. Δηλαδή όλη αυτή τη διαδρομή από εδώ και πέρα μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μετά για όσο συνεχίσω, τη ρουφάω με το καλαμάκι τη στιγμή. Έχει μέλλον, αλλά θα αφήσει και τεράστια παρακαταθήκη. Από φαγητό τι αρέσει περισσότερο? Είμαι πολύ, πολύ απλό στο φαγητό. Mm. Πατάτες με αυγά. Το αγαπημένο σου. Ναι, ναι, ναι. Με ψωμάκι που το φτιάχνω εγώ. Α, αυτό το έχεις πει, μπράβο, ναι. Να σου πω, βάζεις εξιδάκι στην πατάτα? Όχι, δεν το σκεφτεί. Όχι, βάζω πολύ λίγο αλάτι. Είναι νομίζω από τα αγαπημένα μου φαγητά. Και φυσικά ένα καλό κομμάτι κρέας. Όλα τα είδη κρέατων? Ναι, 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 ναι. Αρκεί να είναι καλομαγειρεμένο, να είναι σωστά μαγειρεμένο. Γιατί το κάθε κρέας θέλει το. Τη θερμοκρασία του ακριβώ. Από μουσική τι ακούς? Και ελληνικά έντεχνα. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης θα ακούσω και R&B και house που μου αρέσουν πάρα πολύ και μου δίνουν έτσι ένα αίσθημα δυναμικό. Ποιο ρόλο πιστεύεις ότι θα σου άρεσε να έχεις μάθει να... Η ηλεκτρική κιθάρα. Λίγο έμαθα και θα, ναι, θα το ακολουθούσα πολύ. Ναι, θα το συνέχιζα δηλαδή. Ωραία. Αν κάνεις πέντε βραδιές θα το πεις εμένα. Ένα τέριαγμα άψογο της δικής σου πορείας με το αυτοκίνητο που είσαι ambassador, πρεσβευτής. Είναι πολύ χαρά και τιμή για μένα. Έχω μάθει να δένομαι με τους συνεργάτες μου και να τους δίνω το 100% μου και είμαστε πλέον 7 χρόνια με την εταιρεία.
και τους νιώθω δικούς μου ανθρώπους. Είναι πολύ όμορφο όλο αυτό που έχουμε χτίσει. Ακόμα και όταν σταματήσει η συνεργασία μας, που κάποια στιγμή θα σταματήσει. Είσαι σίγουρος. Ελπίζω πως όχι. Να το ακούσουνε ότι το ελπίζω. Διονύση αυτό παίζει, Διονύση αυτό παίζει. Ακόμα όμως και όταν σταματήσει, εγώ πάλι με συντέστα πάνω. Εγώ είμαι ερωτευμένος με το αμάξωμα, με την οδική συμπεριφορά, με την ασφάλεια, με την κύληση στον δρόμο, την ταχύτητά του, το φρενάρισμά του, τις στροφές του, τα κρατήματά του και τα τεχνολογικά συστήματα. Είναι φανταστικά αυτοκίνητα και πάλι με συντέστα πάνω.